Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ένα πολύ καλό βράδυ εύχομαι σε όλους σας. Ποια προβλήματα των πολιτών χρήζουν άμεσης επίλυσης στο 19, που είναι αρκετά. Συζητούμε απόψε με εκπροσώπους δύο κομμάτων. Ποιο πρέπει να είναι το σχέδιο δράσης της ελληνοκυπριακής πλευράς, τη νέα αυτή χρονιά. Και αναφερόμαστε βέβαια στο Κυπριακό και στις εξελίξεις οι οποίες άρχισαν και συνεχίζονται. Αναμένουμε την κυρία Λούτ να ολοκληρώσει το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί και να μας πει τι ήρθεν, είδεν και απήλθεν και απόειδε μετά τις συναντήσεις της που είχε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με τον Μουστάφα Κιντζή αλλά και με τις άλλες πλευρές. Καλωσορίζω τον κύριο Νούφριο Κουλά, βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Κουλά. Καλό απόγευμα, καλώς βρεθήκαμε. Καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές μας, σε όλους τους συμπολίτες μας. Επειδή δυστυχώς το πρόβλημα είναι όποτε γίνει κάτι, αυτή η φορά δεν ήταν ατύχημα όμως, ήταν έργα. Ρε Θεόφοβη, κάνετε έργα μέρα μεσημέρι, τα ξεκινάτε. Έχει γίνει το αδιαχώρητο με την είσοδο στη Λεμεσό και ειδικά από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου. Δεν φαντάζεστε τι γίνεται, επειδή γίνονται στη μία λωρίδα έργα. Θυμάμαι παλιά, ήταν υπουργός συγκοινωνιών, ο Αβέρο Βνεοφύητο, δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη φορά που είχε εισαχθεί η νοοτροπία, τα έργα να γίνονται με προβολής το βράδυ, που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση. Και ήταν πράγματι ένα σπουδαίο έργο και δεν ταλαιπωρείται ο κόσμος. Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες αυτοκινητιστές, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, ταλαιπωρούνται διότι κάποιο ανάδοξε να ξεκινήσουν μέρα μεσημέρι τα έργα μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Τι να πει κανείς. Το λέω ωστόσο αυτό και ως σχόλιο, αλλά για να δικαιολογήσω και την μη έλευση ακόμα του βουλευτή της ΕΔΕΚ, του κυρίου Κώστα Ευσταθίου, τον οποίο αναμένουμε. Ο άνθρωπος έκοψε μέσα σε αυτή την ταλαιπωρία που σας λέω και τον αναμένουμε να έρθει. Κύριε Κουλά, αρχίσουμε μαζί. Είστε και οικονομολόγος και η συμμετοχή σας σε διάφορες αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και όσον αφορά ειδικά άλλα καθήκοντα στον Δημοκρατικό Συναγερμό που έχετε, προτείνω να αρχίσουμε με το δεύτερο κεφάλαιο, αυτό δηλαδή των προβλημάτων των πολιτών που χρήζουν άμεσης επίλυσης αυτή τη χρονιά που μπήκε. Νέα χρονιά, νέα αρχή, ο κόσμος έχει και αισιοδοξία, έχει ελπίδα. Τα έχουμε μπει, τα γνωρίζουμε, ωστόσο παραμένουν σημαντικά προβλήματα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τώρα παρουσιάστηκαν και οι άστεγοι, σοβαρό θέμα. Το κόστος ζωής, ιδιωτικός τομέας, μισθοί, οι συντάξεις. Έχουν γίνει κάποια βήματα, εντάξει, αλλά δεν είναι αυτό σίγουρα το οποίο θα θέλαμε ή θέλουμε να είναι η καταληκτική, αν θέλετε, λύση και πρόταση. Θα είναι αυτή η χρονιά, το επιτρέπει, αν θέλετε, θα το θέσω και λίγο έτσι οικονομολογικά, η οικονομία μας, οι καλοί δείχτες να δώσουν ανταλλάγματα και στους πολίτες. Αγαπητέ Δημήτρη, είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μια πορεία διόρθωσης των μεγάλων πληγών μιας πρωτοφανούς κρίσης. Σε αυτήν την πορεία βελτιώνονται κάποια πράγματα, είναι αλήθεια. Και υπήρξαν και
βελτίωση η οποία δεν την αναμέναμε. Πρέπει να πω ότι διαψεύσαμε όλες τις προβλέψεις μέχρι σήμερα επί το βελτίο. Ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Όμως οι πληγές ήταν βαθιές, παραμένουν. Και δεν ήταν πληγές μόνο της κρίσης, για να είμαι δίκαιος, βγήκαν στην επιφάνεια και διαχρονικά προβλήματα δεκαετιών ταυτόχρονα. Σωστό. Και εξού και είναι και πολύ δύσκολο να δούμε μια θεαματική βελτίωση από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι αισιόδοξο ότι είμαστε σε μια ανωδική πορεία, σε μια πορεία διόρθωσης, ωστόσο πρέπει να λέμε την αλήθεια και παραμένουν προβλήματα. Είναι γεγονός αυτό ότι παραμένουν προβλήματα. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Βάλαμε γερές βάσεις, είναι αλήθεια και αυτό, ότι βάλαμε γερές βάσεις, έχουμε πλέον γερά θεμέλια, το κράτος μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάτι. Για παράδειγμα, είχαμε την ευχέρεια να μειώσουμε κατά 6 σεντ τα καύσιμα, μας βοήθησαν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και μειώθηκαν λίγο περισσότερο. Και έχουμε την ευχέρεια να δώσουμε άλλα 30, 40, 50, 60 ευρώ αύξηση στους χαμηλοσυνταξίους. Αυτή είναι μια ευχέρεια που δεν είχαμε κάποια χρόνια πριν. Κάποια χρόνια προηγουμένως συζητούσαμε ποιες φορολογίες θα βάλουμε και ποιες αποκοπές θα κάνουμε. Τώρα είμαστε σε αυτή την πορεία που μπορούμε να σχεδιάζουμε κάτι καλύτερο. Άρα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σίγουρα αυτά τα οποία έχεις πει είναι τα προβλήματα που έχουμε. Η ανεργία ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και είναι συνυφασμένο και με τους χαμηλούς μισθούς. Για να αυξηθούν οι μισθοί θα πρέπει να μειωθεί κι άλλο η ανεργία. Και καθώς μειώνεται η ανεργία θα αυξάνονται και οι μισθοί. Ήδη βλέπουμε κάποια ψήγματα ανόδου και των μισθών των εργαζομένων και ελπίζω ότι όπως είχαμε μια μεγάλη μείωση τα τελευταία 3 χρόνια στην ανεργία, ότι είναι πιθανό να έχουμε σημαντικές αυξήσεις και στους εργαζομένους τα επόμενα 3 χρόνια. Οι χαμηλές συντάξεις ήταν και παραμένουν ένα πρόβλημα. Είναι διαρθρωτικό πρόβλημα. Πρέπει να δούμε πώς μειώνουμε την εισφοροδιαφυγή. Δεν είναι απλά δώσε κάτι τώρα. Πρέπει να δούμε και τους μελλοντικούς συνταξιούχους που έρχονται. Πώς δεν θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτούς τους πολύ χαμηλά συνταξιούχους. Όμως, είναι πιο σημαντικό για αυτή την κατηγορία ανθρώπων, τους συνταξιούχους και κάποιες άλλες κατηγορίες μη προνομιούχων πολιτών, να κάνουμε το γεσί. Γιατί ο μεγάλος ασθενής αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, ενώ όλα τα άλλα βελτιώνονται, αυτός που παραμένει μεγάλος ασθενής, είναι ο τομέας της υγείας. Και αν κάνουμε το γεσί και μπορούμε να παράσχουμε καλές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους χρόνια ασθενείς, στους πολυασθενείς, σε όσους δεν είναι προνομιούχοι, όσοι δεν μπορούσαν να ασφαλιστούν ούτε στον ιδιωτικό τομέα, θα είναι μια σημαντική ανάσα για αυτούς τους ανθρώπους και οικονομική ανάσα, θέλω να πω. Εσχάτως προκύπτει και ένα νέο πρόβλημα που είναι αυτό της στέγασης των νέων ζευγαριών, των νέων ανθρώπων πλέον. Γενικότερα να... Ναι. Το θέμα της στέγασης, έτσι. Το θέμα της στέγασης. Αν πούμε και για τα δάνεια και τα διάφορα τα νέα ζευγάρια. Έχουμε και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που κάποια είναι στεγαστικά. Εκεί πέρα προσπαθούμε και με το εστία και με άλλα προγράμματα και την βελτίωση που μπορεί να επιφέρουμε στο πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας. Όσο γίνεται να μην δημιουργήσουμε νέους άστεγους. Νομίζω κανένας δεν το θέλει αυτό και σε κάθε περίπτωση δεν θα αφήσει το κράτος κάποιον άστεγο. Αλλά τα νέα ζευγάρια, ναι, μπορεί να μην είναι άστεγοι γιατί ζουν με τους γονείς τους ή με τα πεθερικά τους, για παράδειγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα πρόβλημα. Παραμένει Σωστό. Πρόβλημα στο πώς θα στεγαστούν. Αυτό όντως γεννήθηκε τώρα τελευταία, αυτό το πρόβλημα. Δεν προϋπήρχε, γεννήθηκε. Είναι μια παρεμφερής απώλεια, θα έλεγα, της ανάπτυξης που είχαμε.
πριν 3 ή 4 χρόνια θυμάμαι να συζητούμε ότι όπου πάμε βλέπουμε πινακίδες, πωλείται, νοικιάζεται. Ναι, ήταν όλα ξενίκιαστα κτλ. Τώρα δεν βλέπουμε αυτό. Έχουν, φαίνεται αυτό το απόθεμα έχει αποσυρθεί από την αγορά και δεν έχουν αρχίσει να χτίζουν καινούργια. Χρειάζονται νέες ιδέες. Δεν είναι απλό το θέμα. Πάρε 30.000 βοήθημα για να χτίσεις ή για να αγοράσεις. Πρέπει να βρούμε τρόπο να αυξηθεί και η προσφορά ταυτόχρονα. Εν πάση περιπτώσει, μην πω σε λεπτομέρειες για τους τρόπους επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Έχουμε σχέδιο, κάνουμε προτάσεις και εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός. Για πάρα πολλά από αυτά τα θέματα μιλάμε απευθείας και με τους υπουργούς, την κυβέρνηση. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν μπορεί να είναι πιστευτό, για παράδειγμα, ότι κάποια κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, θέλει να υπάρχουν προβλήματα. Αν θέλουν να υπάρχουν προβλήματα, θα είναι μια κυβέρνηση χωρίς καμία αξιοπιστία. Πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να ενσκύψουμε σε αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι κοινά, είναι για όλους τους πολίτες, είναι ανεξαρτήτως χρώματος. Mm-hmm. Μπορεί όμως, οφείλω να πω, να έχουμε διαφορετικές απόψεις ως προς τον τρόπο επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά οι καλές προθέσεις νομίζω υπάρχουν από όλους. Αυτά έτσι σαν εισαγωγή, όντως αυτά είναι προβλήματα. Να συνοψίσω αν θέλετε τον τομέα της υγείας που θα θεραπευθεί σε μεγάλο βαθμό με το ΓΕΣΥ, την ανεργία και τους χαμηλούς μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που και εδώ υπάρχουν σχεδιασμοί πώς θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και η στέγαση των νέων. Ναι, πρόσφατα γνωρίζουμε ότι το σχέδιο Εστία εξυπηρετεί έναν αριθμό μόνο συμπολιτών μας δανειοληπτών. Αληθεύει ότι έχει γίνει πρόταση και συζητείται ένα ανάλογο σχέδιο για να συμπεριλάβει όλους τους υπόλοιπους δανειολήπτες των μη εξυπηρετουμένων. Δεν θα έλεγα ότι θα είναι ανάλογο σχέδιο. Uh-huh. Το Εστία έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Παρά τις αδυναμίες, δεν είναι τέλειο, χωρίς καμιά αμφιβολία. Δεν είναι ορθολογική η βάση του ουσιαστικά. Uh-huh. Δηλαδή το να ξεκινούμε και να λέμε ότι κάποιος άλλος θα επιδοτήσει το δάνειο κάποιου συμπατριώτη μας, δεν είναι ορθολογική βάση. Όπως και να το κάνεις θα έχει προβλήματα. Όπως και να το κάνεις κάποιοι δεν θα είναι δικαιούχοι. Όπως και να το κάνεις θα υπάρξουν συγκρίσεις γιατί αυτός και όχι ο άλλος. Άρα ξεκινούμε από μια μη ορθολογική βάση, αλλά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και μια κατάσταση η οποία είναι πρωτοφανής. Οπότε χρειάζονται και μη συμβατικά μέτρα. Το Εστία έχει σχεδιαστεί να βοηθήσει και να επιδοτήσει, να κρατήσουν την κατοικία τους μέχρι 15.000, εγώ σας λέω θα είναι 8 με 10.000 υπολογίζω. Νοικοκυριά δεν είναι καθόλου λίγος αριθμός βέβαια, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν από τούδε και στο εξής έστω τα 2/3 της δόσης. Δεν υπάρχει σχέδιο που να λέει σε κάθε περίπτωση θα σου επιδοτώ ολόκληρο το δάνειο. Αυτό θα ήταν και μια σημαντική στρέβλωση στην αγορά. Θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση στις τράπεζες και δεν θα εγκρινόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο Εστία έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς γιατί επιμερίζει το κόστος και βγαίνουν όλα τα μέρη κερδισμένα. Και το κράτος θα επιδοτάμε το 1/3, αλλά φανταστείτε τι κόστος θα είχε για να ξαναστεγάσει 8 με 10.000 οικογένειες. Οι οικογένειες αυτές θα πληρώνουν τα 2/3, αλλά θα κρατήσουν την κατοικία τους. Οι δε τράπεζες έχουν και αυτές ένα όφελος, αλλά διαφωνώ με τις εκτιμήσεις που λένε είναι μόνο για τις τράπεζες. Γιατί αν ήταν μόνο για τις τράπεζες, εγώ δεν θα ψήφιζα υπέρ αυτού του σχεδίου. Είναι πρώτα για τους συμπολίτες μας. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λέει έτσι πολύ ωραία, ότι το ουσιαστικά κάνει μια εξισορρόπηση και λέει ότι το κοινωνικο-οικονομικό όφελος είναι πολύ περισσότερο από το όφελος που τη χάνει να έχουν οι τράπεζες μέσα από αυτό το σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει είναι και ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο, ένα δύσκολο κομμάτι
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στους συμπολίτες μου που αντιδρούν για αυτό το σχέδιο και δικαίως, είμαι και εγώ ένας συνεπής δανειολήπτης, θέλω να τους πω ότι έχουν ένα έμμεσο όφελος ολόκληρη οικονομία με την έννοια ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι μια πηγή κινδύνου, είναι μια πηγή αστάθειας που ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά όλους. Και τους καταθέτες, και τους φορολογούμενους, και τους επαγγελματίες, και τις μικροεπιχειρήσεις, και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά είναι μια πηγή αστάθειας την οποία θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, είναι μερικά δισεκατομμύρια αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που πρέπει να διορθωθεί. Μάλιστα. Και ευχόμαστε ότι θα το βάλουμε σε μία τάξη. Λοιπόν, θα καλωσορίσω και τον κύριο Κώστα Ευσταθίου, τον βουλευτή της ΕΔΕΚ. Δικαιολόγησα την καθυστέρησή του, χώνοντας στους αρμοδίους για τα έργα που κάνουν στον αυτοκινητόδρομο μέρα μεσημέρι. Κύριε Ευσταθίου μου, καλωσορίζετε, καλησπέρα και καλή χρονιά σας εύχομαι. Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας για το ποια προβλήματα των πολιτών χρήζουν άμεσης επίλυσης το 19. Αναφέρθηκε ο κύριος Κουλάς στα μη εξυπηρετούμενα, άστεγη, ακρίβεια, συντάξεις, μισθή στον ιδιωτικό τομέα και πολλά πολλά άλλα. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως, σας πάρω να σας αφήσω απαραίτητα έτσι λίγο τον αέρα σας, διότι έχει ήδη περίπου λίγα λεπτά που μιλούμε με τον κύριο Κουλά, διότι έχουμε κάποια τηλεφωνήματα τηλεθεατών, να μην τα έχουμε να περιμένουν. Λοιπόν, κυρία Βασιλική πρώτη, καλησπέρα κυρία Βασιλική, σας ακούμε. Καλησπέρα σας κύριε Σούβλη, καλή χρονιά να έχετε με υγεία και εύχομαι επιτυχίες που τις έχετε εκεί στο σταθμό. Εγώ θέλω όχι απλώς να σας συγχαρώ, αλλά και να ευχαριστήσω και εσάς και τους καλεσμένους σας, διότι με αυτόν τον κρύο να αφήνουν την οικογενειακή τους εστία, τη θαλπορή του σπιτιού τους και να έρχονται να μοιράζονται τα προβλήματα τους μαζί μας, αυτό για μας σημαίνει πάρα πολλά και τους ευχαριστούμε. Και ξέρουμε ότι αγωνίζονται. Πολύ ωραία έχει ιεραρχήσει τα προβλήματα. Το ΓΕΣΥ πρώτον, μετά το στεγαστικό, είναι οι αδικημένοι καταθέτες, εκείνοι που τους εκούρεψαν και τα αξιόγραφα που τα ακούμε και τους λυπούμαστε καθημερινά, είναι οι δανειολήπτες τα κόκκινα δάνεια. Και πολύ ωραία είπε ο κύριος Κουλάς ότι υπάρχει και μια τάξη δανειολήπτων που δίνει, είναι συνεπής, δίνουμε όλη τη σύνταξη, όλον το μισθό μας και δεν έχουμε προοπτική να εξοφλήσουμε. Δεν έχουμε κατατέθει και καμιά πρόταση. Όπως που τα βάζουμε μέσα στην τρύπα. Επίσης δανειολήπτες. Είπαν ότι ο κύριος Αβέροφ μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο κάτι συζήτησαν. Ποιους εννοούσαν επίσης δανειολήπτες και ποια πρόταση μπορεί να τους βοηθήσει λίγο να ευθαρρυνθούν για να συνεχίσουν. Διότι στο τέλος θα πούν και αυτοί δεν πληρώνω και να γίνω κόκκινο δάνειο και να πάω και εγώ στα σχέδια εστία. Ενώ δεν είναι δίκαιο αυτό. Η άλλη περίπτωση των κόκκινων δανείων με το δίκαιο τους δεν μπορούσαν, διότι με την κρίση έφτασα στο αμήν. Άρα πρέπει να βοηθηθούν και εκείνοι, αλλά και αυτή η τάξη των δανειολήπτων. Που πληρώνει και δεν έχει πρόπτη. Κάτι γίνεται με τις τράπεζες, υπερχρεώσεις. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Και εμείς ευχαριστούμε κυρία Βασιλική μου, να είστε πάντα καλά. Πάμε στον κύριο Κώστα και μετά ο κύριος Ανδρέας για να κάνει την πρωτολογία του και ο κύριος Ευσταθίου και περνάμε όπου να είναι στο πρώτο μας διαφημιστικό. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Σούβλη και στους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Εγώ θα σταθώ σε έναν κοινό μυστικό το οποίο βγήκε ο πρόεδρος μας πριν λίγες ημέρες και είπε για τους γιατρούς που φοροδιαφεύγουν. Επειδή ο κύριος Κουλάς είναι οικονομολόγος, ερωτώ και θέτω την εξής ερώτηση και αν θέλει ο κύριος Ευσταθίου να δώσει και αυτό την απάντηση, του ας την δώσει. Γιατί κύριε Κουλά, δεν διάταξε ο Υπουργός Οικονομικών αμέσως εσωτερικών ελεγχών στην εφορία, ούτως ώστε να διαφανεί ποιοι υπογράφουν και αποδέχονται αυτές τις φορολογικές δηλώσεις. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο,
για πάταξη της φοροδιαφυγής, ειδικά από τους γιατρούς. Και όχι μόνο, διότι είναι πολλές οι κατηγορίες, να μην τις ονοματίζουμε. Για το θέμα που είπε ο κύριος Πρόεδρος. Γιατί δεν ψηφίζεται έναν νόμο σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, ούτως ώστε εγώ εξόδεψα φέτη σε ιδιώτη γιατρών 1.000 ευρώ ή με 19.500 αφορολόγητο να μπαίνουν και τα 1.000 πάνω να παίρνουν αμέσως στις 20.500 ευρώ, ούτως ώστε να αφορολογείται ο γιατρός. Να εθαρρύνουμε τον κόσμο να παίρνει αποδείξεις. Αυτό είναι που θέλω να καταλήξω. Ευχαριστούμε θέλω... κύριε Κώστα μου. Πάμε στον κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Η ερώτησή μου προς τον κύριο Κουλά. Κύριε Κουλά, μιλήσατε για τα... Κάμετε έναν πρόλογο για την οικονομία και παρουσιάσατε όλα πολλά ωραία. Εσύ τώρα 8 χρόνια που κυβερνάτε... Η αλήθεια δεν τα παρουσιάσαν όλα ωραία, είναι η αλήθεια. Που τους λίους που δεν παρουσιάσαν όλα ωραία. Να είμαστε δίκαιοι. Αναφέρετε τη ραχοκοκαλιά τους μικρομεσαίους, διότι σπάσετε τους τα κοκαλούθια τους. Ένα φύγετε μικρομεσαίους. Σωστό. Η οικονομία είναι καλή μόνο για 100 οικογένειες να ζούσει. Οι άλλοι ψουμοζούσει. Και πέστε μου τι θα κάνετε με τους πώς θα μπουν στο σχέδιο νεστία και να απολύνουν οι αστεγοί με τα θα που είναι να κάνετε και να κάνετε. Υπάρχουν αστεγοί τώρα που πρέπει να στεγάσετε. Κύριε Ανδρέα, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Σε αστεγοί και αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε κύριε Ανδρέα. Κλείνουμε την τετράδα με τον κύριο Γιώργο από το Αυγόρου. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη Σούκλη. Καλησπέρα στους καλεσμένους σου και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά και υγεία. Και καλά, αυτονόητο. Ζητούμε ότι χρόνια πολλά και καλά και να μας δώσει ο Θεός όσα θέλει. Όσα κρίνει εκείνος. Λοιπόν, για να έχουμε πρόσκληση να επιβιώσουμε οικονομικά, πρέπει να συμμαζέψουμε τα κόστα της λειτουργίας του δημοσίου. Η κυβέρνηση στην κρίση να φέρεσε από τους μισθούς του δημοσίου κάποια λεφτά. Τώρα που ήρθε και λέει ότι εσάς στην οικονομία έπρεπε να δώσει μόνο στους χαμηλόμισθους της αξίδης, διότι οι παλιοί επιάντα με διάφορους τρόπους τα κεκτημένα όπως τα ονομάζουν και σήμερα πιάνουν οι παλιοί με 800-900 ευρώ στο δημόσιο. Πώς θα παντρευτεί κάποιος να κάνει οικογένεια και να βελτιώσει και τον πληθυσμό μας, διότι θα γίνουμε στη συνέχεια έναν πολύ μεγάλο γυροκομείο στην Κύπρο. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο μου, ευχαριστούμε. Μην μακρηγορείτε διότι έχει πάρα πολλούς που περιμένουν και μετά έχουν παράπονο ότι βγάζουμε κόσμο. Να κλείσουμε, επειδή ήταν στην αναμονή, να βγάλουμε και την κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, σας ακούμε. Χαιρετώ και τους καλεσμένους σας και τους εύχομαι καλή χρονιά. Καταρχάς θα σχολίαζα κύριε Κουλά ότι η φοροδιαφυγή αφορά ως επιτοπλίστων τους μεγαλογραχαρίες και όχι την μαρίδα που είναι ο φτωχός λαός. Θα επικεντρωθώ στα ιερά θεμέλια που βάλατε, όπως είπατε, για να μπορεί το κράτος να ανταπεξέλθει. Όμως για να αυξηθούν οι μισθοί, είπατε, πρέπει να μειωθεί η ανεργία. Μα τελευταία ακούω όλους τους κομματικούς να λένε ότι από το 17% είναι τώρα γύρω στο 7% και όταν φτάσει στο 4% θα υπάρξει περίπου πλήρης απασχόληση. Και θα σας ερωτούσα, νομίζετε ότι οι μεγαλοεπιχειρηματίες θα αυξήσουν τους μισθούς των μικροϋπαλλήλων τους που είναι η πλειοψηφία στο εργοδοτούμενο προσωπικό? Πιθανόν δεν περιέπεσε στην αντίληψή σας ότι αυτοί που εργάζονται σε πολλά μεγαλοκαταστήματα τις Κυριακές υποτίθεται θα λαμβάνουν διπλό μισθό σύμφωνα με τον νόμο. Όμως πολλοί εκ των εργοδοτών αντί να πληρώσουν τον ενομισμένο διπλό μισθό τους δίδουν έναντι μία καθημερινή ημέρα για αργία που το μεροκάματον είναι το κανονικό. Άρα κερδίζουν οι επιχειρηματίες ένα μεροκάματον από τις Κυριακές. Τώρα, ολοκληρώστε κύριε Μαρία. Ποιος ελέγχει αυτούς που μπορεί να παρουσιάζουν και ψευδή στοιχεία και παράλληλα τους εργαζόμενους στο τμήμα εσωτερικών προσόδων που αλλάζουν τις καταστάσεις ορισμένων έναντι. Μάλιστα. Για να μην πω περισσότερα. Κυρία Μαρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννος Ιωάννου, καλησπέρα σας λέει κύριε, τα λόγια βαρεθήκαμεντα. Τα προβλήματα αυτού του κράτους δεν θα λυθούν ποτέ. Ξέρετε γιατί όχι?
γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν, διότι το μπαλάκι το ρίχνει ο ένας, το μπαλάκι πάει από τον ένα στον άλλο, λέει ο κύριος Γιάννος Ιωάννου. Λοιπόν, επειδή είναι 6 και 31 και 6.30 πρέπει να πω στην πρώτη μου διαφημιστική, θα πάμε στο πρώτο μας μήνυμα το διαφημιστικό, θα επανέλθουμε με τον κύριο Ευσταθίου και μετά ο κύριος Κουλά. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Η αλήθεια και η επιστροφή, και δίνω αμέσως το λόγο στον βουλευτή της ΕΔΙΚ, τον κύριο Κώστα Ευσταθίου, για να κάνει και την τοποθέτησή του και να σχολιάσει τα τηλεφωνήματά σας, αλλά και τα σχόλιά σας στα γραπτά. Κύριε Ευσταθίου. Δεν διαφωνώ με την εισήγηση για την εισαγωγή που έκαμε ο αγαπητός μου συνάδελφος για τα προβλήματα ή τουλάχιστον τις προτεραιότητες που πρέπει να έχουμε, και ακούγοντας και τους τηλεθεατές, φανερώνω ότι τα προβλήματα είναι εκεί. Αν προσπαθήσει κάποιος να τα κατατάξει, σίγουρα έχουμε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων της καθημερινότητας, ναι, που αφορά τη στέγη βασικά. Ναι. Γιατί το πρόβλημα το στεγαστικό δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι κυρίως το γεγονός ότι κινδυνεύει η κατοικία των συμπολιτών μας. Και μετά βεβαίως ακολουθούν στην ίδια ένταση η υγεία μαζί με την παιδεία. Νομίζω αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα, οι μεγάλες προκλήσεις αυτού του χρόνου. Και όλα τα υπόλοιπα, έπονται. Βεβαίως το Κυπριακό είναι εκεί, είναι μια πληγή η οποία χρειατρώγει τα σωθικά εδώ και χρόνια. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό το θέμα. Ναι. Τώρα, αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές. Σίγουρα το 2013 ξεκίνησε η αυτή κυβέρνηση με μια κατάσταση η οποία ήταν όντως το κράτος στα πρόθυρα της καταστροφής. Δεν αφιβάλλει κανένας και δεν μπορεί να αφισβητηθεί η κατάσταση όπως ήταν. Έγιναν προσπάθειες, φορτώθηκαν πάρα πολλά στις πλάτες αυτού του λαού, ανέλαβε κόστος η κυβέρνηση και προχώρησε η κατάσταση. Βρισκόμαστε σήμερα το 2019 με μία κατάσταση ως εξής. Έχουμε δύο τραπεζικά ιδρύματα, μεγαθύρια, τα οποία έχουν έναν πολύ μεγάλο ποσοστό στην τραπεζική αγορά. Αυτά τα δύο μεγαθύρια εκμεταλλεύονται βεβαίως την νομοθεσία για τις εκποιήσεις. Στην προσπάθεια τους να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν αντιλέγω. Φτάνουμε όμως σε υπερβολές. Με αποτέλεσμα σήμερα κανείς δανειολήπτης, οφειλέτης, να είναι σε θέση να αμφισβητήσει, ακόμα και στο δικαστήριο δεν μπορεί να το κάνει, το ύψος του χρέους, αυτή τη στιγμή ξεκινάει η διαδικασία εκποίησης. Και αυτό είναι το μεγάλο, αν θέλετε, πρόβλημα που παρουσιάζεται στους οφειλέτες. Και μας το λέει ένας δικηγόρος, έτσι, αγαπητοί τηλεθεατές, που έχει σημασία. Είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι τα δικαστήρια, εν ώψη της τελευταίας τροπολογίας του Ιουλίου της νομοθεσίας, αρνούνται ή τουλάχιστον είναι πάρα πολύ φιδωλά στα αιτήματα για αναστολή της εκποίησης. Μήπως πρέπει παράλληλα και η νομοθετική υπηρεσία, η Βουλή, η εξουσία, η Βουλή να κάνει κάτι γι' αυτό. Φαίνεται δηλαδή, ότι ο τελευταίος νόμος που πέρασε ο τελευταίος νόμος από Δυσσή και Δίκο να μην ικανοποιεί. Ακριβώς. Αυτό είναι, εκεί θα ήθελα να καταλήξω. Αυτός ο νόμος είναι ένα υπερόπλο στα χέρια των τραπεζών. Τελικά. Και ξέρετε, έχω πει προηγουμένως για δύο μεγάλες τράπεζες. Ο κόσμος που μας ακούει ξέρει, δεν χρειάζεται να σε επαναλαμβάνω για να αποφύγουμε και τη ραδιοτηλεόραση. Τα ξέρετε. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, ευγνωμούμενες χώρες της Ευρώπης, πέραν από ένα σημείο, ένα 15-16%, επιβάλλονται όροι και περιορισμοί στη δράση των τραπεζών. Δηλαδή θεωρούνται ότι είναι τεράστιες. Στην Κύπρο αυτές οι τράπεζες
ξεπερνούν το 30% κάθε μια. Και δεν έχουν κανένα μα κανέναν όρο ή περιορισμό. Εδώ έδωσε είναι ευθύνη των ρυθμιστικών αρχών που όφυλαν να επιβάλλουν όρους. Για παράδειγμα, ένας όρος ο οποίος ισχύει στην Ευρώπη, αφής στιγμής σου αμφισβητεί ο φιλέτης το ποσό, καλόπιστα. Κύριε, μου λες ότι είναι 400.000 που σου χρωστώ, εγώ βρίσκω 250. Έχεις βάλει αυτές τις χρεώσεις, εγώ τις θεωρώ με τον λογιστή μου ότι είναι υπερβολικές. Mm-hmm. Γιατί να μην μας ακούσει ο δικαστής δηλαδή. Σωστά. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα στην Κύπρο καταγγέλλεται το συμβόλαιο, το δάνειο, όποτε θέλει η τράπεζα, με βάση εκείνες τις συμφωνίες που υπογράφουμε, όταν είναι στην, κατά την κρίση της, την απόλυτη κρίση, η καταγγελία του συμβολαίου και όλα αυτά, με αποτέλεσμα πραγματικά να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όχι μόνο ηθικής τάξης, αλλά πρόβλημα στέγης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πλέον οι εκποιήσεις έχουν πάρει τον χαρακτήρα της χιονοστιβάδας. Και καταλήγουν όλες και αυτές οι ηλεκτρονικές στα δικαστήρια δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Δυστυχώς η νομοθεσία του Ιουλίου έχει στερήσει τη δυνατότητα στον φιλέτη να αμφισβητήσει το ποσό. Και όλο αυτό το κακό σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές εκποιήσεις που γίνονται και την πώληση του δανείου. Άρα θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Καλό είναι να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά όχι σε βάρος συλλήβδην όλων των οφειλετών. Και εδώ είναι οι ευθύνες μας, όλους μας. Το επόμενο ζήτημα είναι η υγεία. Η υγεία είναι ένα αγαθό το οποίο στο βαθμό που δεν παρέχεται στην κοινωνία είναι έγκλημα, και στον βαθμό που εμπορικοποιείται είναι διπλό το έγκλημα. Και μακάρι το ΓΕΣΥ να επιτύχει. Μακάρι να επιτύχει ώστε να έχουμε πρόσβαση στην υγεία, γιατί είναι τραγική η κατάσταση. Και ξεκινούν, για να είμαστε και ειλικρινείς, ξεκινούν όλα πρώτιστα και από την στάση ενός εκάστου από εμάς απέναντι στον πόνο ή στην αρρώστια του άλλου. Αυτή τη στιγμή οι γιατροί, υπάρχουν γιατροί και του δημοσίου που δεν έχουν τον χρόνο, κύριε. Επικαλούνται έλλειψη χρόνου να πάνε ούτε καν στην κηδεία παιδιών που χάσαν τη ζωή τους, νεαρών παιδιών που τους θεραπεύαν. Ναι. Τι να κάνουμε, θα το λέω πάντα, τι να κάνουμε και τα ΓΕΣΥ, τι να κάνουμε και τα σχέδια υγείας, τι να τα κάνουμε όλα, να τα τρίψουμε στη μούρη μας. Όλα ξεκινούν, σταματούν από τον χαρακτήρα ή τη συμπεριφορά ενός εκάστου από εμάς. Αν είμαστε άνθρωποι, θα εξανθρωπίσουμε το ΓΕΣΥ για να το επιτύχουμε. Ας συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ως κοινωνία, το ΓΕΣΥ θα καταρρεύσει, όπως καταρρεύσαν πάρα πολλοί θεσμοί στην Κύπρο, διότι ακριβώς έχουμε χάσει αυτό που λέμε την ανθρωπιά μας. Έστω. Και το τρίτο ζήτημα είναι η παιδεία. Είναι αδιανόητο το επίπεδο της παιδείας. Δεν μπορεί να γίνει πλέον αποδεκτό. Τα σχολεία μας έχουν μετατραπεί. Και μπορεί να ρωτήσει εκπαιδευτικούς, γονείς, σε ένα χώρο φύλαξης των παιδιών κατά τις πρωινές ώρες όταν οι γονείς εργάζονται. Για πολλούς είναι μία διέξοδος. Να αφήνουν τα παιδιά τους, διότι δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν μαζί τους. Να μου πείτε, τους κατηγορείς επειδή εργάζονται, δεν κατηγορώ κανένα. Εγώ λέω την αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τα σχολεία μας δυστυχώς παράγουν απίθαρχους και αμόρφωτους μαθητές. Και εδώ είναι ευθύνη όλων. Και των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου, αλλά κυρίως και των γονέων. Και στους γονείς περιλαμβάνω και τον εαυτό μου. Άρα, σε τελευταία ανάλυση, όλα ξεκινούν από τον παράγοντα άνθρωπο που ζει, εργάζεται, μορφώνεται, δοκιμάζεται στην κοινωνία. Και όλα στο τέλος της μέρας από εκεί ξεκινούν και όλα ξεκινούν εκεί και τελειώνουν εκεί. Γιατί ένας κακός εκπαιδευτικός θα κάνει ζημιά στην εκπαίδευση, όπως ένας κακός γιατρός θα κάνει ζημιά στην παιδεία, όπως ένας κακός δικηγόρος θα προκαλέσει ζημιά στη δικαιοσύνη και ένας κακός πολιτικός θα προκαλέσει ζημιά στον απλό καθημερινό συμπολίτη μας.
Και θέλω να καταλήξω με, με κάποια σχόλια που ακούστηκαν από τους τηλεθεατές. Πολύ σωστά έχει γίνει η διαφοροποίηση της φόρο διαφυγής από την φόρο αποφυγή. Φόρο αποφυγή δεν είναι, δεν είναι ποινικό αδίκημα, φόρο διαφυγή είναι. Ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εξετάζονται οι αιτήσεις οι φορολογικές πιθανόν να χρειάζεται μια βελτίωση. Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να φτάσουμε και στο ισχύον σε άλλες χώρες σύστημα όπως είναι ας πούμε της Ελλάδας με τις δηλώσεις για την δαπάνη, γιατί φτάνουμε και σε, κάποιες άλλες εξίσου οδυνηρές καταστάσεις. Θέλει μέτρο. Ναι. Μηδέν άγαν. Αυτό λέγανε οι αρχαίοι, ακούδε τον συμπρογόνι μας. Κάποτε θα πρέπει να το αντιληφθούμε ότι όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Σε τελευταία ανάλυση, με το στεγαστικό, επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά αυτά τη υπεροπλία που, που έχουν οι τράπεζες απέναντι στους τους οφειλέτες και δεν είναι όλοι στρατηγικοί κακοπληρωτές όπως προσπάθησαν πολλοί να το περάσουν. Δεν πούν τους που γίνουν σε ένα κοινήσαν. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές έχουν όλοι διευθετήσει όλοι τις οφειλές τους, έχουν κάνει τους διακανονισμούς τους και αυτοί που την πληρώνουν αυτή τη στιγμή είναι οι μικροί, οι μεσαίοι, οι μεσαίου βεληνικού συμπολίτες μας. Και κάνουμε και μία εξομολόγηση. Η Βουλή στην οποία συμμετέχω, κακώς, παραπλάνησε σε πολλές φορές τον Κύπριο πολίτη, ο οποίος θεωρεί ακόμα και σήμερα που μας ακούει ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Τίποτε δεν προστατεύεται. Όσο δεν λέμε την αλήθεια και όσο δεν βάζουμε την ανάγκη να βρούμε λύσεις σοβαρές, αυτά θα κάνουμε, να αναπαράγουμε τα προβλήματα. Απαντήσατε σε σειρά ερωτήσεων τηλεθεατών που έρχονται εδώ γραπτά για το αν προστατεύεται και να μας πούν την αλήθεια κλπ. Ακούσατε από πλευράς του κυρίου Σταθίου την απάντηση. Η κυρία Μαρία, μάλιστα, ρωτήστε σας παρακαλώ, λέει, ειδικά τον κύριο Κουλά, διότι είναι κυβερνών κόμμα, να μας πει ευθαστώς πότε κλείνει η επόμενη τράπεζα. Το ερωτώ, διότι δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, είμαι βέβαιος ότι θα έχετε ακούσει. Κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες κάποιες πληροφορίες. Αν μπορεί να κλείσει μια, αν μπορεί να κλείσει άλλη, θα αρχίζει πάρα την υπαραφιλολογία, η οποία όμως αναπτύχθηκε και πριν τη λαϊκή. Διαφορετικά βέβαια τα δεδομένα. Λοιπόν, σχολιάστε κύριε Κουλά μου και εσείς τώρα, έχουν τεθεί αρκετά και τηλεθεατές κλπ. Μας βλέπω να πηγαίνουμε στο επόμενο διαφημιστικό και μετά από αυτό θα κλείσουμε με το Κυπριακό. Κοιτάξτε, καταρχάς στην πρωτολογία μου προσπάθησα να ήμουν αντικειμενικός, όχι να τα παρουσιάσω όλα ρόδινα, να πω ότι ομολογώ ότι το κάνατε. Ανωδική πορεία, παραμένουν προβλήματα. Είχα πει μάλιστα ότι δεν ήταν μόνο τα προβλήματα της κρίσης, είχα πει ότι βγήκαν και στην επιφάνεια διαρθρωτικά και διαχρονικά προβλήματα 10 ετιών ταυτόχρονα. Να ξεκινήσω με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι, δεν υπάρχει απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας. Αλλά αν το κάναμε αυτό, πρώτα απ' όλα δεν θα πλήρωνε κανένας και αυτοί που πληρώνουν. Και δεύτερον, δεν θα δίνονταν καινούργια στεγαστικά δάνεια σε κανένα νέο ζευγάρι. Υπάρχουν προστατευτικές διατάξεις και στο πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας και ενδεχομένως γενικότερα και από το Σύνταγμα, αλλά πάντοτε είναι υπό όρους. Υπό όρους, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν υπάρχει γενική πρόνοια. Άρα με οι άνεργοι, οι λήπτες, τρία εψιλών, εστία, θα χάσουν την πρώτη κατοικία. Όχι, είναι μύθος ότι προστατεύεται. Η προσπάθεια είναι να μην τη χάσουν όσο γίνεται περισσότερο. Η προσπάθεια είναι και με το εστία να παραμείνουν όσο γίνεται περισσότεροι στο σπίτι τους. Η προσπάθεια είναι, και σίγουρα αυτό πρέπει να επιτευχθεί, ουδείς να μην μείνει άστεγος. Αλλά σε ποιαν κατοικία θα μένει είναι ένα ερώτημα. Καλά. Αν αύριο εγώ, επειδή δεν με ρύμνησε το κράτος
και έχει υπεροπλήσει, και σχολιάστε μου το αυτό με το τελευταίο νομοσχέδιο, για θα το αλλάξετε. Ναι, θα το... Υπεροπλία των τραπεζών. Μου πάρει το σπίτι, θα έχω την επιλογή να βρω στέγη σε ένα τσατήριν ή σε μια μπαράγκα δηλαδή. Όχι, το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για μια αξιοπρεπή κατοικία σε όλους. Αυτό, ξεκάθαρα. Ναι, αυτή η υπεροπλία των τραπεζών πώς θα γίνει νομοθετικά. Αν για παράδειγμα πούμε ότι δεν χάνει κανένα στο σπίτι και είναι κάποιος ο οποίος μένει σε ένα σπίτι 300 τετραγωνικά μέτρα. Εσείς δέχεστε να τον επιδοτούμε να μην το χάσει ποτέ. Ακριβώς αυτό λέω. Δεν θα μείνει κανένας αστεγός, αλλά εξαρτάται το που θα μένει, είναι ένα ερώτημα, λέω. Ανάλογα με την περίπτωση. Ανάλογα με την περίπτωση. Προφανώς, αν κάποιος συμπολίτης μας είναι άνεργος, είναι του ελάχιστου κειμένου εισοδήματος, μην είχατε ρωτήσει για στην αρχή, πρέπει να βρούμε κάποιους άλλους τρόπους να τον βοηθήσουμε, χωρίς καμία αναμφιβολία. Και ξέρω ότι επεξεργάζονται διάφορα σχέδια και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτούς δεν κανεί το εστία. Δεν είναι ικανόν το εστία να επιλύσει το πρόβλημα τους, γιατί δεν θα μπορούν να πληρώνουν τα 2/3 της δόσης. Εγώ δέχομαι να επιδοτούμε κάποιου και το 80 και το 90 και το 100% της στέγης, αλλά υπό κάποιους όρους όμως. Πόσα πλήρωσε για αυτή την κατοικία? Πήρε το δάνειο το 10, πλήρωσε 2 δόσεις και δεν πλήρωσε ποτέ ξανά? Είναι δική του η κατοικία? Όχι. Αν πλήρωσε ένα σεβαστό ποσοστό και αν ούτε σήμερα και από τούδε και στο εξής μπορεί να πληρώνει τα 2/3, να δούμε, λέω, να τον επιδοτούμε πολύ περισσότερο αν είναι μια λογική κατοικία, αν έχει πληρώσει ένα μεγάλο ποσοστό υπό συγκεκριμένους όρους. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Εκποιήσεις. Δεν έχουμε δει μαζικές εκποιήσεις μέχρι σήμερα και σίγουρα δεν έχουμε δει μαζικές εκποιήσεις πρώτης κατοικίας. Αλλά όσον αφορά την αμφισβήτηση του ποσού, εκτός από τα ΙΤΑ, ΙΟΤΑ, ΙΟΤΑ, ναι, στέλνονται διάφορα, αλλά δεν σημαίνει γιατί στέλνονται, αυτό. Γιατί δεν είναι, διότι υποχρεούνται να το κάνουν αυτό το πράγμα. Στις τράπεζες, αν δεν το κάνουν έγκαιρα, φρένο μέχρι να βρεθεί αν δεν μια το λύση. Κάνουν έγκαιρα, θα πάνε σε κάποιους δικηγόρους και θα πούν, μα δεν μας ενημερώσετε έγκαιρα, δεν ήταν με βάση τις προθεσμίες των νομοθεσιών και μετά θα είναι άκυρη η σύμβαση. Δεν θα μπορούν να τους κυνηγήσουν. Κοιτάξτε, εκτός από τα δικαστήρια, το ποσό μπορεί να αμφισβητηθεί και στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Και είναι ένας πολύ καλός θεσμός που έχουμε αλλά δεν θέση σε εφαρμογή. Εγώ ξέρω πολλές περιπτώσεις, είναι ικανότατος, είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Εγώ ξέρω περιπτώσεις που το απέστειλαν την υπόθεσή τους, έχει 7 μήνες και θα λάβουν ακόμα απάντηση. Κοιτάξτε, ακριβώς. Εφόσον είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα, αν έχει 10 υπαλλήλους ο άνθρωπος, κάμετε τους 30. Αυτό, ναι, ναι, κάμετε τους 40. Είμαστε και σε αυτήν τη διαδικασία, ζήτησε περισσότερους και θα έχουν εγκριθεί. Αλλά κοιτάξτε, ακριβώς το να λέμε εμείς εδώ πέρα, υπάρχουν υπερχρεώσεις, δεν λέει τίποτε. Πόσα είναι? Ποιος θα το ελέξει? Ποιος θεσμός θα το βρει με ακρίβεια αυτό το ποσό, αν είναι 3.220 ευρώ ή 5.190 για παράδειγμα? Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος μπορεί να το κάνει, έστω και με καθυστέρηση, και να αμφισβητήσουν τα ποσά. Ναι, ήταν οι ολίτες πρώτα στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Mm-hmm. Είναι ένας πιο, έστω και με τους 7 μήνες που λέτε, ή τους 3 ή τους 2, εγώ ξέρω και πιο άμεσες περιπτώσεις που έχει χειριστεί ο κ. Ιωάννου. Αλλά λέω ότι ό,τι και να είναι όμως, ας είναι πολύ πιο γρήγορα από ότι να πάμε στα δικαστήρια. Και στο δικαστήριο επίσης υπάρχει δυνατότητα από τον δικαστή να σταματήσει μια εκποίηση αν υπάρχει κάτι εκ πρώτης όψεως ότι είναι εξόφθαλμο. Κοιτάξτε, αν για παράδειγμα χρωστά κάποιος 400.000 και δεν είναι η πρώτη κατοικία, στις πλήστες περιπτώσεις δεν είναι οι κατοικίες που είναι υποθήκη, είναι ένα προνομιούχο οικόπεδο για παράδειγμα, και θα πάει να αμφισβητήσει ότι έχει 10.000 διαφορά με την τράπεζα, προφανώς ο δικαστής δεν θα αποφασίσει ότι υπάρχει εύλογος λόγος να σταματήσει μια νομική διαδικασία. Εάν όμως υπάρχουν σημαντικοί λόγοι, εύλογη αιτία να μπορείς να το επικαλεστείς, πιστεύω ότι εκεί πέρα οι δικαστές θα σταματήσουν μια εκποίηση. Θα ήθελα να πω διάφορα, βέβαια, με έχουν ρωτήσει. Απαντήστε. Λίγο έτσι πιο για τη φοροδιαφυγή, τον Υπουργό Οικονομικών κτλ. Κοιτάξτε, δεν θα στοχοποιήσουμε μια ομάδα μόνο. Αυτό που έχει γίνει με τη φοροδιαφυγή είναι ότι έχουν δοθεί νέα όπλα στο τμήμα φορολογίας. Έχει γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση με την ενοποίηση του ΦΠΑ, του τμήματος του εφόρου φορολογίας προηγουμένως.
Έγιναν τέτοιες αλλαγές στην νομοθεσία που και ο εύφορος έχει νέα όπλα στα χέρια του, βγαίνουν φορολογίες, κάνουν ελέγχους 7 χρόνια πίσω, δόθηκαν διάφορα εργαλεία εν πάση περιπτώσει. Παραμένει όμως ένα διαχρονικό πρόβλημα η φοροδιαφυγή. Τώρα έχω ακούσει τον Υπουργό Οικονομικών να λέει ότι σκεφτόμαστε να βάλουμε και τερματικό σε κάθε εμπορευόμενο, να κάνουμε υποχρεωτική την υποβολή φορολογικής δήλωσης, τώρα που το κάναμε και ηλεκτρονικά, ίσως είναι και εφικτό να υποβάλουν και όλοι φορολογική δήλωση και να αναλαμβάνουν και την νομική ευθύνη. Και διάφορα άλλα μέτρα. Είναι κάτι που πρέπει να το κυνηγούμε συνέχεια. Είναι κάτι που το οποίο έχω την αίσθηση ότι μειώθηκε τα τελευταία χρόνια η φοροδιαφυγή. Έχω αυτή την αίσθηση. Δεν μπορώ όμως να το αποδείξω. Τις ανησυχίες του κ. Ευσταθίου που εξέφρασε προηγουμένως και την εξομολόγηση που έκαμε για τις ευθύνες της Βουλής. Και λοιπόν, τι απαντάτε, πώς το σχολιάζετε? Για τη φοροδιαφυγή. Όχι, για το θέμα του. Τη υπεροπλία των τραπεζών, τη ρύθμιση και του νομοσχεδίου στο δικαστήριο, όταν. Αυτό εξήγησα προηγουμένως. Ότι δεν μπορεί να φύγει. Εσείς διαφωνείτε. Ο κύριος Ευσταθίου λέει, ας πούμε, εφθαρσώ στον κόσμο, ότι δεν διαφυλάσσεται η πρώτη κατοικία. Εσείς λέτε ότι όχι, διαφυλάσσεται. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι πράγματι δεν υπάρχει μια απόλυτη προστασία που να λέει ότι ανεξαρτήτως συνθήκων διαφυλάσσονται όλες οι πρώτες κατοικίες. Τώρα ήσασταν πιο ξεκάθαρος. Ναι. Είχα πει επίσης ότι μπορείς να αμφισβητήσεις το ποσό το και στα δικαστήρια. Με διαφορετικά λόγια. Ναι, και εγώ έχω πει ότι είναι ανάλογα με την περίπτωση. Ναι. Και είπα γιατί είναι και σφάλμα να πούμε ότι υπάρχει απόλυτη διασφάλιση. Γιατί δεν θα πληρώνει και κανένας. Και δεν θα δίνονται και νέα στεγαστικά δάνεια. Που είναι ένα πρόβλημα η στέγαση των νέων. Και θέλουμε να δίνουν τα στεγαστικά δάνεια. Είναι ανάλογα με την περίπτωση και το μέγεθος της κατοικίας και του τι έχεις πληρώσει μέχρι σήμερα. Αν αυτοί που μπορούν να πληρώνουν έστω από τούτε και στο εξής τα 2-3 μπορούν να πάνε στο εστία, υπάρχουν προστατευτικές διατάξεις και μέσα στο πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας με αδυναμίες. Και όντως υπάρχουν σημεία που πρέπει να αλλάξουν στο πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας. Αλλά για το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας που είναι ένα είδος οργανωμένης πτώχευσης, θα είναι πάλι ανάλογα με την περίπτωση. Δεν θα πει ο δικαστής επειδή είναι πρώτη κατοικία τελείωσε. Σίγουρα. Θα είναι ανάλογα με την περίπτωση. Κοιτάξτε, ήμουν στη φοροδιαφυγή, εν πάση περιπτώσει. Λέω ότι και εκεί πέρα γίνονται κάποια βήματα. Φοροδιαφυγή υπάρχει παντού, είναι αλήθεια. Σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, αλλά και σε όλες τις χώρες. Πρέπει να προσπαθούμε να μειώνεται. Αυτό θεωρώ ότι κάνουμε. Αλλά όσον αφορά ειδικά τον ιατρικό τομέα, με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα εξαλείψουμε και τη φοροδιαφυγή. Την όποια φοροδιαφυγή υπάρχει σε αυτό τον τομέα που όλοι πιστεύουμε ότι είναι μεγάλη. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Ήθελα να πω κάτι τελευταίο, αν επιτρέπετε, για τους, μισθούς του. Αν η ανεργία, μάλλον και για τους συνεπείς δανειολήπτες, ναι, όντως. Προσπαθούμε να εκπονηθεί κάτι για αυτήν την περίπτωση για να στηριχτούν οι πλήρως αφαιρέγκοι για την πρώτη κατοικία. Ναι, εκπονούνται άλλα προγράμματα, είναι άλλες λύσεις που θα δώσουμε και όχι με το εστία. Αν υπάρχουν υπερχρεώσεις, επαναλαμβάνω ότι ο αρμόδιος θεσμός είναι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Τώρα, αν η ανεργία, μειώνοντας η ανεργία, θα αυξηθούν οι μισθοί, είχα πει, έχει αφισβητηθεί. Εγώ αναμένω ότι όπως η ανεργία μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία 3 χρόνια, αναμένω ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε και ικανοποιητικές αυξήσεις μισθών, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι θα αμείβονται πλουσιοπάροχα. Δεν λέω αυτό, αλλά θα έχουμε αυξήσεις. Το αν θα είναι ικανοποιητικές ή όχι μπορεί να είναι υποκειμενικό και στην κρίση του καθενός. Έτσι, μισό λεπτό θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Ευσταθίου, γιατί θα κλείσω το θέμα αυτό, να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό και επανέλθω για το Κυπριακό. Ναι, θα έπρεπε οι τράπεζες να ελέγχονται, να είχαν περιορισμούς στη δράση τους. Δεν μπορεί να είναι κριτής του χρέους, να κρίνει αν, ποιο είναι το χρέος, να αποφασίζει ότι θα πρέπει να πουληθεί, να το πουλεί, να το πουλεί στην τιμή που η ίδια θεωρεί, να χρεώνει ακόμα και κεφαλαιοχικά κέρδη και ό,τι μείνει να το διαθέτει όπου νομίζει. Είναι πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα σε μια νομούμενη πολιτεία. Άστε. Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Επανερχόμαστε με το θέμα των μεγάλων προκλήσεων αυτή τη χρονιά για το Κυπριακό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, καλεσμένοι μας η κύριο Νούφριος Κουλά και ο κύριος Κώστας Ευσταθίου, βουλευτές Δύση 10 αντίστοιχα. Είναι κάποια σχόλια μούγκα για την τράπεζα που κλείνει. Δεν μας είπαν τίποτε, ειδικά ο κύριος Κουλά λέει. Ο κύριος Λευτέρης λέει ότι ο πρόεδρος του 13 προεκλογικά δήλωσε ότι θα βάλει τάξη σε 51 θέματα κλπ. Ελπίζουμε αυτή η χρονιά να επιληθούν αρκετά. Για τους μικρομεσαίους έχει τεθεί ήδη. Ωστόσο, μπαίνω στο θέμα των μεγάλων προκλήσεων για το Κυπριακό το 19 και ποιο πρέπει να είναι το σχέδιο δράσης της δικής μας πλευράς. Απαντήστε μου, κύριε Κουλά, διότι η ερώτηση ήταν προς εσάς. Δεν ξέρω καθόλου αν κλείνει μια τράπεζα, δεν ξέρω από πού διαδέχουν όλα αυτά, δεν έχω ιδέα. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο, βελτιώνονται τα πράγματα, μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα. Με το εστία οπωσδήποτε θα ρυθμιστούν και κάποια άλλα δάνεια. Δεν ξέρετε, αλλά δεν το αποκλείετε, με την απάντησή σας. Κοιτάξτε, εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Αύριο τι θα συμβεί, δεν ξέρουμε. Μπορεί να ξημερώσει αύριο και να συμβεί κάτι που δεν το ξέρουμε σήμερα. Εγώ λέω με αυτά που ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιες οι μεγάλες προκλήσεις για το Κυπριακό, κύριε Ευσταθίου, το 19, δεδομένης αυτής της σχιζοφρενικής τάσης Ερντογάν, Τσαβούσογλου και λοιπόν, ποιο πρέπει να είναι το δικό μας σχέδιο δράσης? Δεν θα σας ρωτήσω αυτό που κατάντησε ανέκδοτο. Πιστεύετε ότι το νέο έτος θα είναι έτος λύσης του Κυπριακού, διότι είναι δυστυχώς, δεν θα έλεγα για γέγια, για κλάματα. Καταλάβατε το σκεπτικό μας. Ναι. Είναι γεγονός, γιατί παραμένουν, ή τουλάχιστον κάποιος ο οποίος αναλύει, παρατηρεί τα δεδομένα, δεν μπορεί να έχει αυτή την ψευδέστηση ότι το 2019 θα αλλάξει κάτι, εκτός εάν πάντοτε, εκτός εάν αποφασίσουμε σε μία νυχτή να δώσουμε όλα όσα ζητεί η Άγκυρα. Και αυτή είναι μια λύση. Να κλείουμε. Δηλαδή μπορεί αύριο, θεωρητικός πάντοτε, φαντάζομαι, ναι, δεν υπάρχει κανένας ηγέτης ο οποίος μπορεί να ισχυριστεί αυτό το πράγμα, ότι επιτέλους τι θέλουν οι Τούρκοι. Δώστε τους τα, να τελειώνουμε. Από εκεί και πέρα, τα δεδομένα είναι μπροστά μας. Έχουμε μια Τουρκία η οποία αυτή την εποχή βρίσκεται σε ένα ντελήριο συμπεριφοράς. Πράγματι. Τουλάχιστον, θα έπρεπε κάποιος, τουλάχιστον προκλητικής, είναι, ζουν σε μια παράκρουση εθνικιστικής έξαρσης, που όποιος παρακολουθεί τα τουρκικά μέσα, τα βασικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πραγματικά μένει έκπληκτος από την ίδια, από τον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται γεγονότα ή μιλούν οι πολιτικοί τους. Με αυτού του είδους την συστηματολογία, ή τουλάχιστον την επιχειρηματολογία που γίνεται στην Άγκυρα, όπου κάθε ένας ο οποίος τολμά να πει, να ισχυριστεί ότι θα πρέπει να συμπεριφερθούμε προς τους γείτονες μας ή προς τους γύρω μας λιγότερο επιθετικά, θεωρείται αυτόματα γκιουλενιστής και πρέπει να εξαφανιστεί, είναι αδιανόητον κάποιος σοβαρά σκεπτόμενος να πιστεύει ότι με αυτή την Τουρκία μπορούμε να βρούμε λύση. Εκτός, λέω, εάν δεχτούμε ό,τι ζητήσει. Δυστυχώς ο Τσαβούσογλου, χτες κιόλας, δεν ξέρω, είναι, ναι, χτες το βράδυ, έχει μιλήσει ότι δεν θα πάμε, δεν θα προσέλθουμε σε συνομιλίες με την εν όψη της κυρίας Λούτ. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη έχουν έναν όπλο στα χέρια τους, το οποίο ένα από τα πολλά όπλα τα οποία χρησιμοποιούν είναι το ψευδοκράτος. Ο εκάστοτε τουρκοκυπρίος ηγέτης. Mm-hmm. Αυτό που δυστυχώς εμείς οι ίδιοι πείσαμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις συνομιλώντας μαζί του. Με έναν ο οποίος αν κατεβαίνει, ανάλογα με τις επιθυμίες της Άγκυρας, ποιον θα ψηφίσουν οι έπικοι, αυτός θα είναι ο επόμενος πρόεδρος τους. Mm-hmm. Ήταν ο Έρογλου που αποφασίσαν να βάλουν τον κύριο Ακίντζη, αύριο μπορεί να βάλουν οποιοδήποτε άλλο. Δυστυχώς η έπικη είναι πλειοψηφία στα κατεχόμενα.
Οι Τουρκοκύπροι συμπατριώτες μας, οι περισσότεροι έχουν μεταναστεύσει, δεν τους αντέχουν τους έπικους. Και εμείς επιμένουμε και λέμε ότι θέλουμε λύση με τους Τουρκοκύπριους. Οι οποίοι είναι, έχουν εξαφανιστεί. Οι οποίοι έχουν, πραγματικά ζουν και αυτοί υπό την κατοχή, τη στρατιωτική, την πολιτιστική, την οικονομική, την πολιτισμική της Τουρκίας. Και κάνουμε το λάθος, κάνουμε πολλές φορές το λάθος αυτό, να δώσουμε στάτους, να δώσουμε ένα κύρος που δεν υπάρχει σε αυτή την κουστοδία των, στον Ακιντζή ως πρόεδρο, στον Οζερσάι ως υπουργών εξωτερικών, κάποιον κύριο Ναμίν, ο οποίος εμφανίζεται περίπου ότι είναι ο τοποτηρητής της Άγκυρας, ο άνθρωπος της λύσης κλπ. Με αυτούς δεν μπορεί να γίνει λύση. Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε πραγματικά ποια είναι η άλλη πλευρά. Όσο δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η άλλη πλευρά είναι η Τουρκία. Και ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά το οποίο θέλει και τι θέλει. Θέλει οπωσδήποτε την επανάκτηση της Κύπρου μέσα από μια λύση η οποία να καθιστά την Κύπρο κράτος ανάπηρο και να είναι υποτελές της Τουρκίας μέσα από τους έπικους και τα βέτο τους και τα όλα τους. Ωστόσο η τουρκική πλευρά ευνοεί ανάδειξη του Οζερσάι, για να γνωρίζει και ο κόσμος ως του νέου ηγέτη. Προφανώς. Οπότε εκεί ζήτω που καήκανε παντελώς. Θα πάρουν οδηγίες οι έπικοι να ψηφιστεί ο Ζερσάι. Και θα ψηφιστεί ο Ζερσάι. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Δυστυχώς, με αυτούς τους συνομιλητές, με αυτούς τους όρους, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε λύση. Τι πρέπει να κάνουμε? Πέραν του γεγονότος ότι θα πρέπει επιτέλους να θεωρήσουμε τους στόχους, τους διαπραγματευτικούς μας. Επιτέλους ας δοκιμάσουμε μια φορά να λέμε αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε από καιρό. Συζητώ με αυτόν τον κύριο Ακιντζή, με τον κύριο Έρογλου, με τον κύριο Τσαλάτ, με τον κύριο Ντεχτάς, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά, διότι αποφασιστικό ρόλο έχει η Τουρκία. Η Τουρκία, την οποία δεν μπορώ να ανεχτώ να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, και αυτό κάνουν και στρατηγικές συμμαχίες. Ο φίλος του, ο εχθρός του, ο εχθρού μου είναι φίλος μου, θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Αλλά να μην ενθουσιαζόμαστε, και διότι πριν 4-5 μήνες, παρακολουθώντας το ΡΙΚ σε ένα δελτίο ειδήσεων, περίπου εμφανίστηκε ότι ένα αεροπλανοφόρο αμερικάνικο είχε μπει στη Μεσόγειο προκειμένου να επιτεθεί της Τουρκίας για να προστατεύσει την ExxonMobil. Ναι. ExxonMobil, τέτοιες ανοησίες. Υπάρχουν αυτές οι ανοησίες. Πιστεύουμε πολλές φορές. Τις οποίες πιστεύουμε. Ενθουσιαζόμαστε με το παραμικρό και βεβαίως απογοητευόμαστε εξίσου εύκολα. Άρα θέλει και βεβαίως να μην μιλάμε πολύ και να πράττουμε περισσότερα. Αυτό είναι το μεγάλο μας. Προσπαθούμε στην Κύπρο, όποιος διαφωνεί μαζί μας, και το λέω κι εγώ. Όποιος διαφωνεί μαζί μου, περίπου να είναι εχθρός μου, προσπαθώ να πείσω, και αν προσέξετε οι επιχειρηματολογίες μας, αντί να στρέφονται προς την άλλη πλευρά, στρέφει ο ένας τα πυρά εναντίον του άλλου, λέμε ότι θα με πείσει κάποιος ότι είναι καλή η λύση. Ναι. Περιμένω κάποιον, ας πούμε, από ένα άλλο κόμμα, ξέρω, να με πείσει ότι είναι καλή η λύση. Λες και εγώ ζω σε ένα άλλον κόσμο. Ή να τον πείσω εγώ ότι, ξέρεις, μια καλή λύση είναι καλύτερη από μια άσχημη λύση. Τα αυτονόητα τα συζητούμε και αφήνουμε την ουσία. Η ουσία είναι, πρέπει να δούμε με ποιους τρόπους θα καταστήσουμε την κατοχή ασύμφωλη προς την Τουρκία. Ένας από τους... Και πρέπει να πάμε, να είμαστε και λίγο έτσι, και να λέμε και αλήθειες και να παραδεχόμαστε. Τη μεγαλύτερη στρατηγική κίνηση την είχε κάνει, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, ο Μαγαρίτης, ο Γλάφκος, ο Κληρίδης. Πώς? Με τους S300. Γιατί? Διότι με τους S300 έχανε η Τουρκία το μονοπόλιο και η Αγγλία. Πάντοτε το λέμε για την Τουρκία, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι μαζί φίλοι. Μαζί τα σχεδίασαν από το 57, άλλωστε. Ακριβώς, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έχανε η Τουρκία και η Αγγλία την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Άραστε. Μέσω των S300. Μέσω του Βεληνεκούς και μέσω του τρόπου με τον οποίο ελεγχόταν η περιοχή. Γι' αυτό πραγματικά είχαν λυσάξει τότε. Και πέτυχαν.
με ευθύνες και της ελληνικής κυβέρνησης, του κύριου Τσιμίτη, να τα λέμε, βέβαια, και του Γιώργου του Παπανδρέου και του Πάγκαλου. Αυτοί είχαν πρωτοστατήσει. Πρέπει να τα λέμε όλα για να ξεχωρίζουμε. Με ευθύνες και αυτών πέτυχαν να διατηρηθεί αυτό το status quo που συμφέρει της Τουρκίας και της Αγγλίας. Δηλαδή, ούτε λύση ούτε κρίση, να συνεχίζουμε μέχρι όταν αυτός ο λαός σπάσει. Μέχρι να του κόψουμε, θέλετε, τα πόδια. Αυτό περιμένουν. Επομένως, αν δεν αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να καταστήσουμε την κατοχή ασύμφωνα, ότι με το να καθυστερεί τη λύση η Τουρκία είναι σαν να βάζει μαχαίρι στο μαλακό της υπουργάστριο, διότι θα εμφανιστεί ο σύμμαχος της Κύπρου σε αυτή την περίπτωση. Και οφείλω να πω ότι σε αυτό το τομέα γίνονται πρώτα βήματα από την κυβέρνηση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε όμως στο διατάφτα, σε συμμαχίες, στρατηγικές πλέον. Να παίξουμε το παιχνίδι του ενεργειακό. Όχι μόνο στρατηγικές. Και όχι μόνο αμυντικές. Όχι μόνο στρατιωτικές. Στρατιωτικές. Έχουμε το ενεργειακό στα χέρια μας, το οποίο είναι αυτό το οποίο ζητεί η Ευρώπη. Και να σταματήσουμε επιτέλους να λέμε ότι θα πρέπει να το περάσουμε, λέει, από την Τουρκία σε περίπτωση λύσης. Εδώ δεν τολμούν κανένας Ευρωπαίος σοβαρός πολιτικός ηγέτης να διανοηθεί ότι είναι ποτέ δυνατόν το φυσικό αέριο της περιοχής να περνά από τα τουρκικά, από τα τουρκικά εδάφη. Να κλείνει τη στρόφιγγα σήμερα με τη Ρωσία ο Τούρκος, αύριο με την Αμερική. Πριν δύο μέρες ήταν με τον Εβραίους, μεθαύριο θα είναι, δεν ξέρουμε ποιο. Σημερινές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, περάστε από την Τουρκία και να το λύσουμε. Και να το λύσουμε. Και θα δούμε. Λοιπόν, επομένως, λιγότερα λόγια. Περισσότερη οργάνωση, περισσότερη δράση. Να καταλάβουμε ότι εμείς οι Έλληνες της Κύπρου είμαστε το αντίπαλο δέος της Τουρκίας. Δεν είμαστε εχθροί μεταξύ μας επιτέλους. Και ας κάτσουμε σοβαρά να δούμε. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης πιθανόν έχει αντιληφθεί την πορεία την καταστροφική των τελευταίων ετών. Με αυτά τα οποία μας επέβαλαν οι Εγγλέζοι, οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι. Η ζωνικότητα, πολιτική ισότητα. Διότι όταν κάτσει κάποιος και το σκεφτεί, θα δει ότι πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί σε έναν κράτος με αυτούς τους όρους. Πώς είναι δυνατόν ένα 18% να είναι πλειοψηφία σε ένα μέρος της Κύπρου όταν το 18 μαθηματικά, αριθμητικά και λογικά δεν μπορεί ποτέ να γίνει 51. Άστε. Πώς μπορούμε δηλαδή να ξεφύγουμε από αυτές τις έννοιες. Τόλμησε να αμφισβητήσει αυτή την πορεία την αυτοκαταστροφική που συνέτεινε και ο ίδιος, κακά τα ψέματα. Το βοηθήσουμε, θέλω να βοηθήσουμε να ξεφύγει από αυτά τα τετριμένα και αυτή την πορεία θα μας έχει δίπλα. Ευχαριστώ κύριε Σταθή. Ως συνέχεια αυτού που είπατε προηγουμένως, είναι όντως χιλιάδες οι Τουρκοκύπροι που έχουν μεταναστεύσει στη Βρετανία. Είναι στατιστικά και στο Λονδίνο μάλιστα έχουν ιδρύσει, σύντομα είναι το ιδρυτικό του συνέδριο, το Εργατικό Κόμμα Τουρκοκυπρίων στο Λονδίνο. Μακάρι να πάνε καλά. Λοιπόν, κύριε Κουλά, ουσιαστικά βλέποντας και το ρολόι, κλείνουμε μαζί σας. Σίγουρα το κλίμα δεν είναι το κατάλληλο. Είναι αλήθεια αυτό και ενδεχομένως αυτές οι προκλητικές δηλώσεις απαντούν και στην κριτική που δέχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι τάχατες δεν είναι αυτός ο οποίος δεν σπρώχνει τα πράγματα προς τα εμπρός. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αντιλήφθηκε αυτό που είπε ο συνάδελφος εδώ πέρα, ότι αντιλήφθηκε. Προφανώς υπάρχουν σημεία τριβής, σημεία στα οποία δεν υπήρξαν συγκλήσεις, όπως για παράδειγμα η μία θετική ψήφος για όλα, αλλά δεν σημαίνει ότι εκφεύγει, καθόλου δεν σημαίνει αυτό, από το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, που είναι η Ομοσπονδία, όπως έχει υπογραφεί σε τρεις συμφωνίες κορυφής και του Μακαρίου Ντεχτάς, Κυπριανού Ντεχτάς και Τάσου Παπαδόπουλου Ταλάτ το 2006. Αλλά και όπως περιγράφεται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ συμφωνώ με αρκετές από τις διαπιστώσεις ότι σίγουρα και οι Τουρκοκύπροι λιγοστεύουν.
δεν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι ψηφοφόροι είναι πλειοψηφία οι επικοί, γιατί δεν θα εκλέγεται ποτέ ο κ. Ακκιντζή. Αν θυμάμαι καλά, 140.000 είχαν ψηφίσει τότε. Όμως οι κάτοικοι που είναι εκεί πέρα, που μπορεί να μην τους έχουν δώσει ακόμα το δικαίωμα ψήφου, ναι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ επικοί και αυξάνονται. Παρά αυτές τις κακές διαπιστώσεις ότι έχουμε να κάνουμε με αυτή την Τουρκία, έχουμε να κάνουμε με αυτά τα τελεσμένα στα κατεχόμενα, το να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε μόνο με Ρώσια ένα συμφωνημένο πλαίσιο λύσης εδώ και 40 τόσα χρόνια, πιστεύω ότι όχι μόνο δεν θα πετύχουμε λύση, αλλά θα φορτωθούμε και όλη την ευθύνη και θα υπάρξουν και από εκεί και πέρα νέες συνέπειες. Αυτή είναι ίσως η ειδοποιώς διαφορά. Μου αρέσει να ακριβολογώ κιόλας. Άρα, να μην συνομιλούμε με τους Τουρκοκύπριους. Δεν θα υπάρξουν συνομιλίες. Παρότι αν ο πρόεδρος Αναστασιάδης κατάφερε να ανοίξει και ένα διάβλο επικοινωνίας, να φέρει και την Τουρκία στο τραπέζι, τουλάχιστον για την διεθνή πτυχή του Κυπριακού, παρά τα αυτά, το να βγούμε και να πούμε στα Ηνωμένα Έθνη από τούτε και στο εξής, οργανώστε συνομιλίες με την Τουρκία, δεν θα υπάρξουν ποτέ συνομιλίες. Και δεν θα λυθεί ποτέ. Δεν έχω ισχύριση. Ναι. Δεν λέω ότι έχω αυτό πει, έχω, έχω πει το εξής. Ο κύριος Ευσταθή, συζητώ μαζί τους, αλλά δεν περιμένω. Ακριβώς αντίθετο. Δεν περιμένω πολλά πράγματα από αυτούς που δεν μπορούν να αποφασίσουν. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει και να πιεστεί η Τουρκία. Να κάνουμε την μη λύση ασύμφωνη για την Τουρκία. Δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω πώς θα προκαλέσουμε το τέτοιον τεράστιον κόστος στην Τουρκία. Θα έλεγα ότι η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και μας βρίσκει μπροστά της. Μας βρίσκει μπροστά της εκεί πέρα. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισότιμο, αναγνωρισμένο από όλους, αλλά αναγνωρισμένη πια η Κυπριακή Δημοκρατία. Με ποιο σύνταγμα? Αυτό του 60. Που αυτόν του 60 ο τότε πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος, τότε αρχιεπίσκοπος Κύπρου, υπέγραψε την πολιτική ισότητα ουσιαστικά. Άρα λέω τώρα, εμείς που είμαστε το αδύναμο μέρος, που θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να απαλλαγούμε από τα τουρκικά στρατεύματα, πώς θα επιβάλλουμε τους όρους μας στον ισχυρό? Δεν λέω να υποταχτούμε, σε καμία περίπτωση. Λέω να παραμείνουμε σταθεροί στις βασικές αρχές, ότι πρέπει να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, να φύγουν οι εγγυήσεις που και αυτές τις υπογράψαν. Να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα που και εκεί βάλαμε την υπογραφή μας, να υπάρχει έστω και ένα άγημα 650 Τουρκοκυπρίων. Βάλαμε την υπογραφή μας και υπάρχει. Πώς θα τα ανατρέψουμε όλα αυτά και τα τετελεσμένα της εισβολής και τα άσχημα του συντάγματος του 60 ταυτόχρονα? Εάν χρειάζεται για το καλό και την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, ναι, πρέπει να το κάνουμε. Να το προσπαθήσουμε. Να το προσπαθήσουμε. Πώς θα τα καταφέρουμε είναι το ερώτημα. Αυτό είναι που λέω. Πρώτα το προσπαθείς και αναλόγως θα. Κάναμε, εκτός του ότι έχουμε την ευρωπαϊκή μας ιδιότητα, που είναι σημαντική, χτίσαμε και δυνατές συμμαχίες στην περιοχή με τις τριμερείς συνεργασίες και με την Αίγυπτο, που είναι μια ισχυρή μουσουλμανική χώρα, και με το Ισραήλ, η πιο ισχυρή δύναμη εδώ στην περιοχή. Δέσαμε τα συμφέροντά μας με το φυσικό αέριο. Ολοκληρώνω τώρα. Κάναμε όλα αυτά. Λέω να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα και να επιμένουμε στο συμφωνημένο πλαίσιο, ακριβώς για να μην έχουμε και τις ευθύνες της μίλησης, αλλά αν τα καταφέρουμε να έχουμε και μία υποφερτή, ικανοποιητική λύση, να τα καταφέρουμε. Εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Γιατί η προσπάθεια ανατροπής του μάλλον θα φέρει και άλλα δεινά. Κύριε Ευσταθίου, κάτι θέλετε να δέκα δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, ναι. Το συμφωνημένο πλαίσιο, αυτή η διαδικασία που ακολουθούμε, έχει 43 χρόνια αποτύχει. Άρα, αν συνεχίσουμε, μπορεί να έχουμε άλλα 43, να ρωτιούμαστε τι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα εν ώψη για τον ενεργειακό πλούτο. Η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο σε υπέδαφος είναι η Νιγηρία. Ο πιο μίζερος και δυστυχής λαός στον κόσμο ίσως είναι ο λαός της Νιγηρίας. Το σύστημα της Νιγηρίας, ξέρετε από τι αποτελείται? Είναι, ξέρετε, ήταν εφεύρημα των Άγγλων. Έχουμε διαχωρισμό
του κράτους, ανάλογα με τα δύο γλωσσικά έθνη, τις τρεις θρησκείες και τις φυλές. Αποτέλεσμα, έχουμε τα δράματα της Μπιάφρα παλαιότερα, του Λοιμού, έχουμε την Μπόκο Χαράμ και έχουμε αυτή τη δυστυχία που βλέπουμε. Επομένως, δεν μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό με αυτές τις συνταγή της διαίρεσης και του διαχωρισμού που μας επιβάλλει η Ζωνική Δημοτική Ομοσπονδία που μας έχουν σερβίρει οι Άγγλοι. Άστε. Και οι Τούρκοι. Κύριε Κουλά, κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε την Μπόκο Χαράμ που είναι οι τσιχαντιστές. Έχουμε τον κατοχικό στρατό. Η Νιγηρία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Θέλω να ελπίζω ότι όλοι διδαχθήκαμε από τα λάθη του παρελθόντος, και Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, για να μπορεί να ζήσουμε ειρηνικά και να ευημερήσουν όλοι. Φτάνει όντως να απαγκιστρωθούμε από την Τουρκία. Κουλά, αν αυτό το κύριε καταφέρουμε, Κουλά, τότε να ναι, η υπάρχουν οι προοπτικές. Ο κύριος Άγγελος μας λέει, κύριε Κουλά, να μην χαθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Καλέστε την Τουρκία να συζητήσουμε τη βελτίωση, αν θέλετε, του συντάγματος του 60, παρά να φτιάξουμε άλλο, λέει. Μα θα ήταν ευχής εδώ. Ας το κάνω. Πώς υπέγραψαν όλοι αυτοί οι πρόεδροι και διαπραγματεύονταν κάτι άλλο τότε? Εντάξει, γιατί? Γι' αυτό και απέτυχαν βεβαίως. Μα... αυτό κάνουμε, κάνουμε γύρω στη συνέχεια. Αν λέμε ότι είναι αποτυχία επειδή δεν λύθηκε το Κυπριακό. Ασφαλώς. Ναι, είναι αποτυχία. Δεν λύθηκε. Ξέρουμε όμως τι θα γινόταν αν ακολουθούσαμε ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο. Μήπως δεν θα είχαμε ούτε αυτά που έχουμε τώρα. Αυτό είναι. Καλά, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αλλά βλέπουμε δρόμο. Κάτι και λέμε έτσι είναι. Ναι, δεν λύθηκε το Κυπριακό. Αλλά δεν είδαμε το τι θα γίνει αν ακολουθήσουμε πολιτικές οι οποίες πιστεύω είναι επικίνδυνες. Πολιτική επικίνδυνη δεν φαντάζομαι να είναι κάποιος, ότι επιτέλους θα πρέπει η Τουρκία να επιτέλους να αναγκαστεί να διεκδικήσουμε μέσα από το συμφωνημένο πλαίσιο ότι η Τουρκία δεν θα έχει εγγύησεις, δεν θα έχει μονομερή επεμβατικά δικαιώματα, δεν θα έχει στρατεύματα. Αυτό να το διεκδικούμε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και στους δύο, αγαπητοί τηλεθεατές. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι, ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Μάρκου και τις βασικότερες ειδήσεις της μέρας. Εμείς θα τα πούμε, Θεού θέλοντος, να είμαστε καλά, αύριο καθημερινά η αλήθεια καίει στις 6. Αύριο φιλοξενούμε το θέμα των άστεγων συμπατριωτών μας, με πολλές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από εσάς. Καλή συνέχεια.